Σε μια γεμάτη αίθουσα του Δημοτικού Οδείου Λάρισας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου με την ευκαιρία της εορτής των τριών ιεραρχών, πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας και προστατών της Ελληνοορθοδόξου Παιδείας και Παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που έλαβε χώρο το απόγευμα της Δευτέρας, έγινε κοπή της Βασιλόπιτας της Μητρόπολης και παρουσιάστηκε το εμβληματικό 10ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης, το οποίο είναι αφιερωμένο στην παιδεία. Όσο προχωράμε στα χρόνια, βλέπουμε πως η παιδεία μας μετατρέπεται σε εκπαίδευση. Και αυτό είναι απομείωση της παιδείας, διότι δεν βλέπουμε πλέον να γίνεται προσπάθεια στα σχολιά μας οι άνθρωποι να παιδαγωγηθούν, να αποκτήσουν αρχές, να αποκτήσουν αυτά τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν τον κάθε δημοκρατικό πολίτη. Απλά βλέπουμε μια προσπάθεια να φορτωθούν γνώσεις. Όχι ότι αυτό δεν είναι καλό, αλλά σε κάθε περίπτωση η παιδαγωγική έννοια με την έννοια της ελευθερίας της ψυχής τίνει να υποσκελίζεται. Απόψε λοιπόν εμείς παρουσιάζουμε το 10ο τεύχος του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης, ένα εμβληματικό τεύχος καθώς είναι αφιερωμένο στην παιδεία, με πολλούς συγγραφείς, με πολλούς συνεργάτες, με πολλούς συντελεστές, οι οποίοι αποτυπώνουν το πρόβλημα της παιδείας. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βασιλική Γιάκα σημείωσε ότι πρέπει να εμπνευστούμε από το παράδειγμα των τριών ιεραρχών. Κατά τους τρεις ιεράρχες, η αληθινή παιδεία στερίζεται στην αγάπη, στην ελευθερία και το σεβασμό του ανθρώπινου παράγοντα. Οι βασικές αρχές, τις οποίες οι ίδιοι προώθησαν και υπηρέτησαν, ήταν ο αυτοσεβασμός, αλληλοσεβασμός, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη. Εύχομαι γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να εμπνευστούμε από το παράδειγμα των τριών ιεραρχών και να το κάνουμε χρέος μας, στην πορεία μας, στη ζωή και στο έργο μας. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον καθιερωμένο αγιασμό. Τους τρεις μεγίστους σωστήρας της τρεις ηλίου Θεότητος, τους την οικουμένη αρτήση δογματοθείο πυρσεύσαντας. Την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, διευθυντής του περιοδικού και ο διευθυντής του 12ου Γυμνασίου Λάρισας Αλέξης Καλέσης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι μαθητές των σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, που πρότευσαν στον περσινό μαθητικό διαγωνισμό της Ιεράς Μητροπόλεως με θέμα Κοιλάδα Ρουπινίου Ποταμού Το Σπίτι μας και μοιράστηκαν πλούσια δώρα, ενώ ακούστηκαν πολλά και χρήσιμα για τις δραστηριότητες της Ιεράς Μητροπόλεως στον χώρο της παιδείας αλλά και τις προθέσεις της στον τομέα της νεότητας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο βουλευτής Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Γαλιού, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών του τόπου.